Κύριε Πάσχο, Και εσείς εσείς από μένα. είπατε ότι θα ασχοληθείτε, θα συνεχίσετε να δείχνετε ενδιαφέρον για τα κοινά. Όμως, το ερώτημα τώρα που μπαίνει είναι πώς με έναν ανεξάρτητο συνδυασμό, με έναν συνδυασμό ο οποίος θα έχει μια κομματική επιβεβαίωση με την απονομή χρήσματος ή την εξασφάλιση στήριξης, τι θα προτιμήσετε. Θα σας πω το εξής. Θα πρέπει να ξέρετε ότι επιτέλους θα πρέπει να φτάσουμε σε ένα σημείο να ορίζουμε τα του Δήμου μας, τα μόνοι μας. Πιστεύω και είμαι και θειασότης και θερμός υποστηρικτής του ότι επιτέλους οι κομματικοί οργανισμοί θα πρέπει να μην έχουν την πρόσβαση που μέχρι τώρα έχουν στην τοπική αυτοδιοίκηση, με την έννοια ότι ορίζουν, πάβουν και ελέγχουν τις τύχες των Δήμων μέσα από τον καθορισμό των υποψηφίων. Δεν έχει καμιά δουλειά η Νέα Δημοκρατία να μας πει ποιος θα είναι ο υποψήφιος στα Μουδανιά και στην Τρίγκλα ή στη Νέα Προποντίδα, εν πάση περιπτώσει, ούτε και το Πασόκ, ούτε και κανένα άλλο κόμμα. Συνεπώς είμαι θειασότης και ένθερμος υποστηρικτής του ανεξάρτητου ψηφοδελτίου. Άρα είστε θειασότης της υποψηφιότητας Παπαγιάννη, από ό,τι αντιλαμβάνω. Δεν είναι απαραίτητο, μην το περιορίζετε. Τα λεγόμενά μου επιβεβαιώνονται από το ότι δεν συμμετείχα σκοπίμως και συνειδητά στην διαδικασία, ενώ θα μπορούσα να θέσω υποψηφιότητα, γιατί δεν πιστεύω ότι ο υποψήφιος δήμαρχος Μουδανιών, Νέας Προποντίδας, συγγνώμη, από κεκτημένη ταχύτητα, και να μην συγχωρέσουν οι Δήμοι της Τρίγκλας και Καλλικράτειας, προφανώς αναφέρομαι και σε αυτούς όλους. Δεν πειράζει. Έτσι λοιπόν, ο υποψήφιος δήμαρχος της Νέας Προποντίδας δεν μπορεί να καθορίζεται από τα δωμάτια κάτω στην Αθήνα, ούτε όσον αφορά στο Πασόκ, αλλά βεβαίως και στη Νέα Δημοκρατία. Είναι διαδικασία η οποία αφορά τους δημότες αποκλειστικά και θα έπρεπε να προκύψει με υποψηφιότητες, αν θέλαμε να πάμε σε διαδικασίες, θα έπρεπε να προκύψει με διαδικασίες μέσα στα δημοτικά διαμερίσματα του ίδιου του Δήμου, από τους δημότες, μέσα από γενικές συνελεύσεις δηλαδή. Όχι με κάλπη, από τη στιγμή, καθίστε μισό λεπτό, η κάλπη έπεται των γενικών συνελεύσεων. Αν στις γενικές συνελεύσεις έπρεπε να πέσουν οι διάφορες υποψηφιότητες και όχι μέσω του ίντερνετ και της τηλεόρασης των επιστολών στην Αθήνα. Ένα το κρατούμενο που είναι λάθος, κατά τη γνώμη μου. Λάθος χειρισμός εξ αρχής. Έτσι λοιπόν, εγώ προσωπικά συνειδητά δεν έβαλα εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Από εκεί και πέρα, είμαι πάρα πολύ δυσαρεστημένος από τις πολιτικές επιλογές του κυβερνώντος κόμματος. Και μιλάτε με άνθρωπο, αυτό που ακούτε. Μιλάτε με άνθρωπο ο οποίος θερμότατα υποστήριξε την παρούσα κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό ο οποίος κυβερνάει αυτή τη στιγμή. Όμως τα μέτρα που έχουν ληφθεί και τα οποία αφενός μεν δεν είναι αναπτυξιακού χαρακτήρα και αφετέρου δεν προάγουν την κοινωνική επιφάνεια των πολιτών του ελληνικού κράτους, δεν μπορούν να με βρίσκουν σύμφωνο σε καμία περίπτωση. Έτσι. Από εκεί και πέρα, αυτό είναι ένα πολιτικό θέμα το οποίο καθορίζει και την στάση μου στο μέλλον και βεβαίως και στις δημοτικές εκλογές. Από τις πολιτικές εξελίξεις σαφέστατα παίρνετε μέτρο της πολιτικής. Δεν μπορώ λοιπόν να νομιμοποιήσω οποιαδήποτε διαδικασία του κυβερνώντος κόμματος τη στιγμή που αυτό το κυβερνών κόμμα παίρνει μέτρα τα οποία δεν βοηθούν στην ανάπτυξη του τόπου και ουσιαστικά καταφέρονται ενάντια στους πολίτες του. Δηλαδή, η περιστολή των μέτρων και αυτά όλα που ακούγονται και λέγονται, ότι ξέρεις, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά ή που θα βρίσκαμε τα λεφτά ή που θα κάναμε και τέτοια διάφορα, τα χαρακτηρίζω τουλάχιστον αστιότητες, διότι και χρήματα υπάρχουν και τα χρήματα, αν θέλαμε, θα μπορούσαμε να τα βρούμε. Διότι την ίδια στιγμή που παίρναμε το δάνειο και ερχόταν εδώ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να επιβάλλει την κατοχική του μπότα. Έτσι θα την χαρακτηρίσω, διότι έτσι ακριβώς την άκουσα από έγκριτο δημοσιογράφο στην τηλεόραση και μου άρεσε πάρα πολύ η έκφραση. Λοιπόν, όταν ήρθε εδώ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Τρόικα λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσπαθούσε να μας δώσει, μάλλον προσπαθούσε να αποκομίσει διάφορα ωφέλη, όποια και αν ήταν αυτά, για να μας δώσει την πρώτη δόση του δανείου που ήταν τα 8 δις ευρώ, αν θυμάστε πολύ καλά, την ίδια στιγμή φεύγαν έξω τα χρήματα από τις offshore εταιρείες και από τους διάφορους
τέλος πάντων, τα οποία ανήρχονται σε πολλαπλάσιο ποσών αυτών των 8 δις. Έτσι λοιπόν υπήρχαν τα χρήματα, απλώς έπρεπε να υπάρξει η βούληση και ο τρόπος να τα πάρουμε. Τώρα, η απάντηση σε όποιον πει «Μα θα βάζαμε το χέρι στην τσέπη», γιατί το είπαν, το άκουσα αυτό το πράγμα, θα βάζαμε το χέρι στην τσέπη κάποιον για να πάρουμε αυτά τα 60 δις που φύγαν έξω αυτούς τους τελευταίους μήνες. Και η απάντηση δική μου είναι πολύ απλή. Πώς έβαλε η κυβέρνηση αυτή η οποία υπάρχει τώρα το χέρι στην τσέπη των πολιτών και έκοψε τα δώρα και τους μισθούς τους? Κατά τον ίδιο τρόπο. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν το κράτος θα πρέπει να γίνει σοβαρότερο. Και επειδή ακριβώς εγώ στήριξα αυτή την κυβέρνηση με την παρουσία μου και με την ψήφο μου, γι' αυτό ακριβώς έχω και την παρησία να τα λέω όλα αυτά. Και έχω να πω και το εξής, ότι το ΠΑΣΟΚ σαν σοσιαλιστικό κίνημα και όχι κόμμα έχει ξεφύγει πάρα πολύ από τις θεμελιώδεις αρχές που έθεσε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ας επιστρέψει αυτό το ΠΑΣΟΚ στην διακήρυξη της 3 Σεπτέμβρη και μετά το ξανασυζητάμε για το αν θα στηρίξουμε ή δεν στηρίξουμε τις επιλογές. Μάλιστα. Καταπέλτης ήσασταν, κύριε Πρόεδρε. Ναι, αν το βάζετε έτσι. Εγώ δεν το περίμενα αυτό. Αν το βάζετε έτσι, πολύ ευχαρίστως το αποδέχομαι. Λοιπόν, ναι. Εγώ το βάζω εκεί, είμαι εδώ για να σας ακούω και να σας ακούν μαζί μου και οι τηλεθεατές μας. Ωστόσο, πρέπει να το συνεχίσουμε τώρα και θα πρέπει να σας ρωτήσω αν οι τοποθετήσεις και οι θέσεις τις οποίες εκφράσατε, που ομολογουμένως είναι αρκετά πρωτόγνωρες να λέγονται έτσι από ένα στέλεχος μιας παράταξης δημοσίως, έχει να κάνει και με την στάση και τη συμπεριφορά του συγκεκριμένου χώρου στον ενεργεία δήμαρχό σας. Δεν ξέρω αν κοιτάξτε αυτό να δείτε. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Επειδή είμαι μέσα στα τεκτενόμενα, βεβαίως από κάποια απόσταση τα παρακολουθώ, δεν ασχολούμαι. Δεν έχετε αναμειχθεί, θέλετε. Όχι πάρα πολύ ενεργά. Παρακολουθώ ωστόσο τις καταστάσεις. Θέλω να πω το εξής, ότι όπως εξελίχθηκε η κατάσταση, δυστυχώς εξελίχθηκε πάρα πολύ άσχημα για την υποψηφιότητα του ΠΑΣΟΚ. Διότι αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ είχε έναν ενεργεία δήμαρχο, ο οποίος σε κάθε περίπτωση, και μιλάτε πάλι το λέω με άνθρωπο ο οποίος στο παρελθόν εξέφρασε την βούληση και τη διάθεση να είναι υποψήφιος δήμαρχος. Ναι, έτσι. Ναι. Λοιπόν, εγώ τουλάχιστον ωστόσο, το είχα πληροφορηθεί βεβαίως, αυτό που λέτε και το επιβεβαιώ. Βεβαίως. Μα όλοι ξέρουν ότι στις προηγούμενες διαδικασίες μπροστά από 4 χρόνια είχα εκδηλώσει την πρόθεση και τη διάθεση να βάλω. Έτσι λοιπόν, έχοντας το κυβερνών κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή έναν ενεργεία δήμαρχο, θα έπρεπε σε κάθε περίπτωση να του δώσει το προβάδισμα και όχι να τον εξοβελήσει. Έτσι. Από εκεί και πέρα, η ανεξαρτησία την οποία διακήρυξε ο νυν δήμαρχος, ο κύριος Παπαγιάννης, ήταν ίσως το μοναδικό που θα μπορούσε να κάνει, και εγώ στη θέση του δεν σας κρύβω ότι θα έκανα το ίδιο ακριβώς πράγμα. Από εκεί και πέρα, το τι θα γίνει, το αν θα βάλω υποψηφιότητα, αν δεν θα βάλω υποψηφιότητα, εάν θα συμμετέχω στις διαδικασίες του ΠΑΣΟΚ, σας λέω γι' αυτό το τελευταίο ότι δυσκολεύομαι πάρα πολύ να συμμετάσχω σε αυτές τις διαδικασίες. Σας λέω έτσι ακριβώς. Δεν το έχετε αποφασίσει αν θα ψηφίσετε? Όχι, αλλά δυσκολεύομαι, βάσει αυτό που σας είπα προηγουμένως, να συμμετάσχω σε αυτές τις διαδικασίες. Από εκεί και πέρα, θα δω τι θα προκύψει τελικά. Ναι. Θα το εκτιμήσω και ως δημοτικός σύμβουλος μιας συγκεκριμένης παράταξης, αλλά και ως φυσικό πρόσωπο και μάλιστα πολιτική οντότητα. Μάλιστα. Και από εκεί πέρα θα αποφασίσω και θα δω τι θα κάνω. Βεβαίως δεν θα πρέπει, όπως διαμορφώνεται η κατάσταση στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, αλλά και στις Νέες Δημοκρατίας. Δεν είναι καλύτερα. Και αν ξέρετε, και έχω ακούσει ότι και το ΚΚΕ προσπαθεί να καταρτήσει ψηφοδέλτιο και άλλες δημοκρατικές δυνάμεις, και μάλιστα δυνάμεις οι οποίες θέλουν να απεγκλωβιστούν και να απεξαρτηθούν από τον κομματικό εναγκαλισμό. Δεν θα πρέπει να αποκλείεται και οποιαδήποτε έκπληξη. Έτσι λέω. Μάλιστα. Δεν θα πρέπει να αποκλείεται και οποιοδήποτε. Ναι, ναι. Τώρα, και αν προσπαθήσουμε. Η δυσκολία, ξέρετε ποια είναι. Είναι ο μεγάλος αριθμός υποψηφίων που επιτάσσει η ύπαρξη του νέου νόμου. Εάν τα ψηφοδέλτια
Εάν τα πρόσωπα τα οποία θα χρειαζόταν στα ψηφοδέλτια ήταν μικρότερα, σας βεβαιώ ότι θα είχαμε πολύ παραπάνω από 3 ή 4 ψηφοδέλτια. Μάλιστα. Ενώ τώρα είναι δύσκολο για πολλούς συνδυασμούς να επιβιώσουν. Αυτό είναι γεγονός, ναι. Γιατί για το Δήμο Προποντίδας χρειάζεται πάρα πολλά άτομα, έτσι. Είναι ναι. Ο μεγαλύτερος Δήμος. Αν θέλεις τα 3/5 των ναι. δημοτικών διαμερισμάτων να καλύψεις και αν πρέπει να καλύψεις και ένα κεντρικό ψηφοδέλτιο που θα βρίσκεται στις 40-45 υποψήφιους και μιλάμε για 100 υποψηφίους, όπως καταλαβαίνετε, 4-5 ψηφοδέλτια. Ναι, μόνο δεξαμενές μπορούν να παράσχουν αυτούς τους ανθρώπους. Σωστά. Και δεξαμενές είναι οι δεξαμενές των κομμάτων. Έτσι. Αλλά ωστόσο και ένα εν πάση περιπτώσει ένα ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο, εάν διακηρύξει τις αρχές του όπως θα έπρεπε να τις διακηρύξει, και σε αυτό μπορεί να συμμετέχω κι εγώ, μπορεί να έχει να προσελκύσει υποψηφίους. Μάλιστα. Λέτε λοιπόν ότι τον εξοβέλησε, είπατε, τον εν ενεργεία δήμαρχο το Πασόκ. Με ήπιο χαρακτηρισμό. Με τις επιλογές με του. Με ήπιο χαρακτηρισμό, είπατε. Θα έλεγα. Με ήπιο χαρακτηρισμό. Ναι, τι τον έκανε. Πέστε μου εσείς τι τον έκαναν τον κύριο Παπαγιάννη. Μάλιστα. Πάντως από την άλλη πλευρά, ως αντίλογο, κύριε Πάσχο, κανένας δεν μπορεί να πει ότι η προκριματική διαδικασία με κάλπη ότι δεν είναι ένας δημοκρατικός τρόπος ανάδειξης ενός υποψηφίου. Σαφέστατα. Σαφέστατα και με κανένα τρόπο. Βεβαίως, έχω την... θα ήθελα να πω το εξής, ότι αυτόν τον τρόπο εκλογής ενός αρχηγού μέσω των μέσα από διάφορους υποψηφίους τον έδειξε το Πασόκ και εγώ ήμουν ένθερμος υποστηρικτής. Όταν λοιπόν η εκλογή του αρχηγού του Πασόκ, του Γιώργου Παπανδρέου, πήγε στη βάση, εγώ χειροκρότησα και μάλιστα χειροκρότησα θερμά. Και δεν μπορώ παρά να χειροκροτήσω και τώρα για τη συνέχιση αυτής της διαδικασίας. Άλλωστε, οι τρεις υποψήφοι που απέμειναν στη διεκδίκηση του χρήσματος είναι φίλοι μου και σύντροφοί μου και δεν μπορώ να πω κανέναν απολύτως άσχημο λόγο για κανέναν από αυτούς. Mm-hmm. Έτσι. Από εκεί και, ούτε καν γιατί συμμετέχουν. Συμμετέχουν γιατί έτσι θέλουν να συμμετέχουν και έτσι πρέπει να κάνουν. Έτσι, κατά την γνώμη τους και κατά την άποψή τους. Είναι το δημοκρατικότερο που θα μπορούσαν να κάνουν. Φυσικά, φυσικά. Έτσι. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν συμφωνώ με την όλη στάση της διοίκησης του ΠΑΣΟΚ, θα λέγαμε, στο Δήμο, στον νομό μας. Στο νομό. Ναι. Άρα αναφέρεστε από στην Ομαρχιακή Επιτροπή. Στην Ομαρχιακή και στους βουλευτές, σαφέστατο είναι αυτό. Επιρρύπτεται ευθύνες δηλαδή για ανάμειξη. Δεν επιρρύπτω ευθύνες σε κανένα γιατί δεν ξέρω τι έγινε. Δεν μπορώ να ξέρω τι έγινε έξω από δημοσιότητα. Δεν μπορώ να το ξέρω. Αυτό που βλέπω όμως εκ του αποτελέσματος είναι ότι ένα Πασόκ να έχει δήμαρχο, τον οποίο να βάζει στην πάντα και να προσπαθεί να βγάζει άλλους υποψηφίους χωρίς να κάνει καμία διαδικασία και καμία προσέγγιση στους ήδη δημοτικούς συμβούλους αυτούς, τους ανθρώπους που ήδη υπάρχουν στην αυτοδιοίκηση. Εμένα προσωπικά δεν με πλησίασε κανείς να με ρωτήσει τι λες, ρε Παναγιώτη, ότι πρέπει να κάνει το Πασόκ εδώ. Ποτέ. Μάλιστα. Δεν είμαι στέλεχος. Είμαι. Είμαι στέλεχος και σας πληροφορώ, το ξέρετε καλύτερα από άλλους, ίσως ότι μέχρι μπροστά από λίγους μήνες ήμουν και γραμματέας του Πασόκ εδώ στο Δήμο Μουδανιών. Φυσικά, είναι επί 4 χρόνια, επί 5. Ναι. Έτσι. Δεν με ρώτησε κανένας τι γνώμη έχεις γι' αυτό, όχι να τους πω εγώ τι θα κάνω, ποια είναι η γνώμη μου.